Στη Λαντίνα Λακωνία. Διάλειμμα της πανδημίας, όπως και τα ταφικά έθιμα. Το έθιμο της Κουλούρας αναβιώνει στο χωριό Λαντίνα Λακωνίας, όπως και το πατροπαράδοτο έθιμο της Κούνιας στο θεματικό πάρκο Καλονής Λέσβου. Στη Λαντίνα Λακωνίας περνά από κάθε σπίτι, ψάλλει το Χριστός Ανέστη και το ευλογεί μαζί με τους κατοίκους του χωριού. Πάρτε με ζαδάκια. Οι ιδιοκτήτες τους φιλεύουν με κεράσματα, κρασί και τσίπουρο. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Αποτελούσε τέχνασμα των Ελλήνων να περιηγηθούν από σπίτι σε σπίτι και να έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους. Τρώμε, πίνουμε, μεθάμε και ύστερα πάμε στην εκκλησία. Παίρνουμε τις κουλούρες. Κάθε οικοδέσποινα έχει ζυμώσει μια παραδοσιακή κουλούρα, περίτεχνα στολισμένη, που θα δημοπρατηθεί στο προάβλιο της εκκλησίας. Την έχει δείξει η πεθερά μου, τη φτιάναμε στο φούρνο, τώρα τη ζύνουμε στην κουζίνα. Και θέλω τα εγγόνια και τα παιδιά μου να κρατήσουν το έθιμο αυτό. Η δημοπρασία της κουλούρας είναι σε εξέλιξη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Λαντίνα. Ένα έθιμο το οποίο αριθμεί 3 αιώνες πίσω. Οι τιμές ποικίλουν αναλόγως στο βαλάντιο του κάθε ανθρώπου. Τα λεφτά πηγαίνουν στο σύλλογο. 25 αυγομάχοι από όλη τη Μακεδονία αναμέτρησαν τις δυνάμεις τους φέτος στις αυγομαχίες στην Καστανού Σεσερών. Βλέπω γερό το αυγό. Ήτανε. Το σπάσαμε. Τώρα έχασε τη δύναμη του. Έσπασε. Πώς το βλέπετε το έθιμο? Κάθε χρόνο περιμένουμε και την Ανάσταση του Χριστού μαζί με το έθιμο αυτό. Και όλο το χειμώνα χωρίζουμε αυγά. Για ακόμη μια χρονιά αναβίωσε στην Καστανού Σεσερών το έθιμο των αυγομαχιών. Ένα έθιμο που προέρχεται από τον Πόντο και αναβιώνει εδώ και 30 χρόνια στην Καστανούσα. Έχω έρθει από την Αυστρία, κατάγομαι από εδώ από την περιοχή μας. Υπάρχει μυστικό στο αυγό? Φυσικά, πολλά κιόλας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε, γιατί τα μυστικά αυτά πρέπει να κρατιούνται για μας. Ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ κατάφερε ωστόσο να εκμεύσει τα μυστικά του καλού αυγομάχου. Είναι στην κότα της, στη ράτσα της κότας και επίσης και στην τροφή που ταΐζουμε. Παίζει ρόλο και ο κόκορας. Στο τέλος οι νικητές έλαβαν κύπελα και μετάλλια. Μικρά παιδιά απλώνουν τα χέρια να πάρουν γλυκά από τους συγγενείς των νεκρών που μόλις έκαναν τρισάγιο στα μνήματά τους. Το ταφικό έθιμο γίνεται εδώ και χρόνια στο Πρωτοχώρι και στα Αλωνάκια του Δήμου Κοζάνης. Η μέρα χαρμολύπης για τους κατοίκους στα χωριά ποντιακής καταγωγής, η δεύτερη μέρα του Πάσχα, που είναι αφιερωμένη στους νεκρούς. Ένα έθιμο που παραμένει αναλύωτο μέχρι σήμερα. Οι πρόσφυγες που ήρθαν από την πατρίδα τα συνήθιζαν να το κάνουν αυτό το έθιμο εκεί. Και άρα μεταφέρθηκε από εκεί εδώ. Τα παιδιά γεμίζουν σακούλες με φιλεύματα, τα λεγόμενα τσιριχτά. Με τη μαγιά το σκόνει το ζυμάρι και μετά με το κουτάλι τα τηγανίζομαι. Σήμερα άλλαξε, τώρα δίνουν σοκολάτες, δίνουν το νατά. Με ποντιακές λύρες, τραγούδι και χορό, μικροί και μεγάλοι τιμούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή. Ο πρώτος στίχος λέει: αν θα αποθάνω, να μην νομίζω ότι η αγάπη μου θα τελειώσει. Στο γυρομέρι φιλιατών, στο νεκροταφείο του χωριού, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, οι συγγενείς τιμούν τους νεκρούς τους με κλαρίνα και βιολιά. Μνήμα το μνήμα, τραγουδούν τα τραγούδια τα οποία αρέσανε στον κάθε έναν τον που βρίσκεται εδώ, θαμμένος, και του παίζουν εκείνο το τραγούδι το οποίο χόρευε όταν ήταν στη ζωή. Μια συνένωση του πάνω κόσμου με τον κάτω κόσμο που λέμε.